Ίσως χρειάζεται να γιώσουμε λίγο τη συζήτηση στην πραγματικότητα, η οποία μάλιστα είναι αμήλικτη. Και από αυτή την άποψη προκύπτει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις στην τεχνολογία, αντί να απελευθερώνεται ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο άνθρωπος των λαϊκών στρωμάτων από τα προβλήματά του, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Και το λέμε αυτό για παράδειγμα ή με την πανδημία. Παρόλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν σε τεχνολογικό επίπεδο και στην επιστήμη της υγείας, τα υγειονομικά συστήματα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες κατέρευσαν. Όλα μηδενός εξαιρουμένου. Είδαμε το κυνήγι, το εμπορικό πόλεμο με τα εμβόλια. Και ο γεωστρατηγικός πόλεμος για τα εμβόλια. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην Ινδία, η οποία είναι η μεγαλύτερη χώρα παραγωγός εμβολίων, να μην προλαβαίνουν να κάψουν τους νεκρούς από την πανδημία COVID. Ενώ η παραγωγικότητα εξαιτίας της τεχνολογίας, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, η θέση των εργαζόμενων επιδεινώνεται. Και όσον αφορά το μισθολογικό τους επίπεδο και όσον αφορά το τσάκισμα των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως πρέπει να απαντήσουμε για παράδειγμα, γιατί η τηλεργασία η οποία εφαρμόστηκε κατά κόρον την εποχή της πανδημίας όχι μόνο δεν απελευθερώνει τους εργαζόμενους αλλά έχει οδηγεί στην κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα στον ελεύθερο και στον εργάσιμο χρόνο. Έχει οδηγήσει στη μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και στη μεταφορά στις πλάτες των εργαζόμενων μια σειρά κόστη τα οποία δεν τα επομίζονται πλέον οι επιχειρήσεις. Γιατί, για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση των τραπεζών δεν έχει οδηγήσει στη βελτίωση βεβαίως της συμπεριφοράς των τραπεζών απέναντι στους μικροκαταθέτες ή τους μικροδανειστές, αλλά έχει οδηγήσει σε διαδοχικά κύματα απολύσεων και κλεισίματος καταστημάτων των τραπεζών. Γιατί, για παράδειγμα, οι φορολογικές αρχές, οι κρατικές φορολογικές αρχές, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία και τον πλαστικό χρήμα, έχουν οδηγηθεί σε ένα κυνήγι μαγισσών σε βάρος των αυταπασχολούμενων, σε βάρος των μισθωτών, και την ίδια στιγμή βλέπουμε τις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να φοροδιαφεύγουν νόμιμα ή νομότυπα με τις τριγωνικές αλλαγές και τους φορολογικούς παραδείσους. Βλέπουμε μια ολόκληρη συζήτηση για τους κολοσσούς της τεχνολογίας, αν θα πρέπει να φορολογηθούν και πώς θα φορολογηθούν. Ενώ υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει για τη φορολόγηση ή βάζει πρόστιμα, όπως για παράδειγμα στην Amazon, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι το πρόστιμο αυτό είναι παράνομο και δικαιώνει το Λουξεμβούργο, που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμφωνία που έχει κάνει με την Amazon, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει δεκάρα τσακιστή φόρο η Amazon για το σύνολο του κύκλου εργασιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλη τεχνολογική κολοσσή. Ή άλλο ζήτημα, τη στιγμή που ο όγκος που διαχειρίζονται τα κράτη των ψηφιακών δεδομένων έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας, οξύνεται η ψηφιακή καταστολή από μέρος των αστικών κρατών σε βάρος των λαών. Το κράτος διατηρεί τεράστιες βάσεις δεδομένων που ολοένα και πολλαπλασιάζονται. Και δεν διατηρούν μόνο τα κράτη στην κατοχή τους, άρα τις αξιοποιούν για την ψηφιακή καταστολή. Έχουμε και αγοραπολισία αυτών των ψηφιακών δεδομένων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς και για το κέρδος. Πώς λοιπόν θα ελεγχθούν αυτοί οι τεχνολογικοί κολοσσοί που κατέχουν τεράστιους όγκους ψηφιακών δεδομένων για τη συμπεριφορά του καθένα, ή πώς εξηγείται το πόλεμο, το κυριολεκτικά πόλεμο ανάμεσα, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνολογία του 5G. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς δεν φταίει η τεχνολογία από μόνη της. Δεν φταίει η ψηφιακή
η ψηφιακή επανάσταση από μόνη της. Γιατί οι ψηφιακές λύσεις σχεδιάζονται, προωθούνται και εφαρμόζονται με βάση τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και των αστικών κρατών. Δηλαδή αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία προς όφελος των επιχειρηματικών ομήρων, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας και σε αυτό ακριβώς το βωμό θυσιάζονται κυριολεκτικά τα δικαιώματα και οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι λοιπόν η ψηφιακή μετάβαση που αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας από το μεγάλο κεφάλαιο θα οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους των οικονομικών δραστηριοτήτων, άρα έλεγχος και μονοπόλησή τους. Δεύτερον, θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το ψηφιακό χάσμα το οποίο ήδη είναι υπαρκτό και καταγράφεται και κατά συνέπεια ως αποτέλεσμα αυτής της διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος θα έχουμε μια γιγάντωση των ταξικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς είμαστε καθαροί. Δεν φταίει η νέα τεχνολογία, δεν φταίει η ψηφιακή τεχνολογία, φταίει ακριβώς ο ρόλος και η δράση του μεγάλου κεφαλαίου που υποτάσσει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας για λογαριασμό του. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, η νέα γενιά δεν πρέπει να έχει αυταπάτες. Ότι αυτή η ψηφιακή μετάβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λύσει τα προβλήματά τους. Αντίθετα θα τα μεγενθεί. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να στοχεύσουν στον πραγματικό αντίπαλο. Και πραγματικός αντίπαλος επί της ουσίας είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι οι αστικές κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιφερειακή, υπεριαλιστική, καπιταλιστική ένωση.